από τα Βαλκάνια, από την Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Γαλλία. Πώς έρχεται η Βέσπα από τη Γερμανία? Προφανώς... Οδικός. Οι περισσότερες είναι οδικός. Καλά. Διανύει τόση απόσταση με τη Βέσπα από τη Γερμανία? Αν έχεις πολύ χρόνο, αυτά πάνε σιγά σιγά. Κλείνεις πολλά ξενοδοχεία, κάνεις πολλές στάσεις και βγαίνει ο δρόμος. Τι λέτε? Διάθεση να υπάρχει, διάθεση να υπάρχει και έρχονται. Μας κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, τώρα από Βαλκάνια είναι πιο εύκολο να κατέβεις Ελλάδα, ας πούμε, και να πάρεις το πλοίο να έρθεις Λέσβο. Όμως... είμαστε όμορφο νησί, μας προτιμούν. Ναι. Τώρα τι θα γίνει από αύριο το πρωί? Εσείς θα είστε στην πλατεία Σαπφούς? Το Vespa Club Λέσβο διοργανώνει ένα event, είναι το 8ο, γίνεται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αυτό εδώ και 8 χρόνια, αυτό είναι και το 8ο. Έχει ξαναγίνει στο νησί μας το 2016. Ναι. Λοιπόν, έκανε γύρω πάλι τα νησιά και ξαναβρεθήκαμε πάλι στη Λέσβο. Οπότε κυρίως γίνεται για τους νησιώτες που ασχολούνται με τον τουρισμό το καλοκαίρι και δεν μπορούν να πάνε στις Πανελλήνιες. Οπότε έρχονται το Σεπτέμβριο, έρχονται σε εμάς, σε ένα από τα νησιά μας. Αλλά πάνω σε αυτό θα έρθουν και από τα Βαλκάνια, όπως είπαμε, και από όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, θα είναι τριήμερο. Η έδρα μας αυτή τη φορά, την προηγούμενη ήταν στη Μυτιλήνη, αυτή τη φορά είναι στη Σκάλα Καλονής, να μοιράσουμε λίγο την απόσταση. Θα πάμε στο Μουσείο Φυσική Πολυθωμένο Δάσος. Θα κάνουμε το βράδυ τη συναυλία μας την Παρασκευή. Θα κάνουμε το Σάββατο πάλι συναυλία και έχουμε και επισκέψεις και στο Μόλιβο. Έχουμε καλυστεί αβέσπα στο Σάββατο απόγευμα τη Σκάλα Καλονής στην πλατεία. Και θα κλείσει με άλλη μια μεγάλη βόλτα. Την Κυριακή θα περάσουμε από τον Τύπη, θα πάμε από πίσω από την Κουντουρουδιά από εκεί και θα περάσουμε στη θάλασσα. Ναι. Και θα περάσουμε στον Άγιο Ερμογέννη. Ναι. Στον Άγιο Ερμογέννη και θα κλείσουμε από εκεί, από το αεροδρόμιο μεριά. Ναι, οπότε θα έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, το γύρο θα κάνει του νησιού, όπως μας τα λέτε. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Και θα συμμετέχουν πολλές βέσπες, όπως καταλαβαίνουμε, και θα είναι και ωραίο το θέαμα, να σας πω. Περιμένουμε κάπου στις 80 βέσπες. Κάπου στις 80 βέσπες, περίπου 40, 50, 60 θα είναι αύριο, θα φτάσουν και οι υπόλοιποι στο Σάββατο. Οπότε και αύριο το πρωί στην πλατεία Σαπφούς, όπου θα δοθεί η κίνηση εκεί στις 10 η ώρα, θα φύγετε από γύρω στις 10, θα ξεκινήσετε. Είναι, 10... Έχουμε αναχώρηση, ναι, από την πλατεία Σαπφούς. Κομβόι, συνοδεία φυσικά της αστυνομίας, γιατί πάμε και αργά λίγο εμείς. Και θα μας περιμένουν στη Σκάλα Καλονής οι εκπρόσωποι εκεί. Ωραιότατα. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφο, θα περάσουν και οι επισκέπτες. Ναι. Το νησί είναι πανέμορφο. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι και με την αστυνομία εκεί που θα σας βοηθήσει στα διάφορα και ξεκινήματα και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας, με τη συνδρομή, θα έχουν πολύ... Ναι, τη συνδρομή της αστυνομίας, και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι... Η διοργάνωση υποστηρίζεται και από την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο και από το Δήμο Δυτικής Λέσβου και λιγότερο από το Δήμο Μυτιλήνης. Να πούμε επίσης ότι οι διαδρομές είναι πανέμορφες, θα ευχαριστηθούν πάρα πολύ. Ελπίζουμε αυτό. Θα τους αρέσει. Θα τους προσέχουμε κι εμείς, έχουμε σαντουιτσάκι στη διαδρομή, καφέδες στη διαδρομή, θα κερνάμε τα παιδιά. Θα είναι ωραίο event. Διασκεδαστικό, αργό και διασκεδαστικό. Ναι. Εμένα μου άρεσε και τα καλυστία της Βέσπας, που φαντάζομαι τώρα εδώ για να έρχονται σε τέτοια event θα δούμε τις πιο όμορφες Βέσπες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Περιποιημένες. Ναι. Έτσι είναι και θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό εμείς φέτος. Θα βάλουμε όλο τον κόσμο να ψηφίσει. Δηλαδή, όποιος περαστικός θα παίρνει ψηφοδέλτιο και θα ψηφίζει. Θα είναι ανοιχτή η ψηφοφορία για όλους. Μάλιστα. Όποιος βρεθεί δηλαδή στη Σκάλα Καλονής το απόγευμα του Σαββάτου, θα μπορεί να δει τις βέσπες όλες και να ψηφίσει ποια είναι ομορφότερη. Η πιο αρχαιότερη είναι, να το πούμε έτσι, έχετε εικόνα από πότε? Είναι το 1949. Είναι η πρώτη βέσπα και έχουμε και εδώ στην Μυτιλήνη, έχουμε. Το 1949. Έχετε το 49. Μάλιστα. Ναι, ναι. Οι δικές μας που θα έρθουν εδώ θα είναι γύρω από το 55 έως το 65-70, για να μπορούν να ταξιδεύουν κιόλας, γιατί είπαμε θα έρθουν από όλη την Ελλάδα. Όσοι τις έχουν τις περιποιούνται, αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά όλη μέρα τις γυαλίζουν.